Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τουρκία πρέπει να παραδεχθεί την κατάφορη και απρόκλητη παραβίαση των ελληνικών συνόρων, να ζητήσει συγγνώμη και να αποζημιώσει τις οικογένειες του φωνευθέντος αλλά και του τραυματιστέντος Ελλήνων στρατιωτών, δήλωσε το μεσημέρι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Καψής. Επίσης, ο κ. Καψής τόνισε στον Αμερικανό πρέσβη κ. Κίλι, που τον επισκέφθηκε και συνέστησε αυτοσυγκράτηση, ότι δεν μπορεί να εξομοιώνεται ο θήτης με το θύμα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κάλεσε επίσης τον Τούρκο πρεσβευτή κ. Ακιμάν και επανέλαβε την ελληνική διαμαρτυρία με βάση τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αντώνης Κούρτης δήλωσε ότι η πραγματοποίηση δεύτερης συνάντησης των Ομαρχιακών Επιτροπών Ελλάδας-Τουρκίας για το επεισόδιο θα γίνει υπό την προϋπόθεση ότι η τουρκική πλευρά θα συμμορφωθεί πλήρως μετά όσα ζήτησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Καψής. Αναλύοντας τους δημοσιογράφους τα στοιχεία που προέκυψαν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατιώτης που διασώθηκε κατέθεσε πως η ελληνική περίπολος βρισκόταν σε τοποθεσία 4 περίπου χιλιόμετρων νότια από την Κωμόπολη Φέρε, όταν από την απέναντι όχθη του Εύρου εμφανίστηκε τουρκική περίπολος. Ο επικεφαλής της περιπόλου κάλεσε τους Έλληνες στρατιώτες να ανταλλάξουν ελληνικά τσιγάρα με τουρκικά. Ο Έλληνας περιπολάρχης έβγαλε και απόθεσε το όπλο, τις παλάσκες και το κράνος του και προχώρησε προς την τουρκική περίπολο για να δεχθεί πυροβολισμό από Τούρκο στρατιώτη που ενέδρευε σε θάμνους. Ο στρατιώτης φώναξε, αλλά οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Τραυματίστηκε επίσης και ο δεύτερος από τους Έλληνες στρατιώτες, ενώ ο τρίτος βρισκόταν ήδη σε πολύ δύσκολη θέση. Σε βοήθεια των στρατιωτών έσπευσε ο αγροφύλακας Σωτήρης Ζαπάτας, ο οποίος πήρε το όπλο του τραυματισμένου στρατιώτη και προσπάθησε να τον βοηθήσει. Δεν ήξερε όμως το χειρισμό του όπλου και τελικά έφυγε για να καλέσει σε βοήθεια. Αυτό σημαίνει, είπε ο κ. Καψής, πέρα από την αυτοθυσία και προσφορά του αγροφύλακα, ότι οι Έλληνες στρατιώτες καταλήφθηκαν εξ απείνης σε καλλιεργημένη περιοχή όπου βρισκόταν τυχαία και ο αγροφύλακας. Ο κ. Καψής είπε ακόμα ότι ενώ δεύτερη ελληνική περίπολος έσπευσε να βοηθήσει τους τραυματίες και ενώ ο Έλληνας σταγματάρχης της προκάλυψης ζητούσε μάταια επαφή με τον Τούρκο ομολογό του, είναι γνωστό ότι υπήρξαν δύο Τούρκοι νεκροί, ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμα ότι ο Έλληνας στρατιώτης ήταν άοπλος και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται η εκτέλεσή του και σημείωσε ιδιαίτερα ότι αν ο Έλληνας στρατιώτης είχε μπει στο τουρκικό έδαφος, θα είχε φυσικά αφήσει τον οπλισμό του και θα τα είχαν όλα αυτά οι τουρκικές αρχές στα χέρια τους. Απόψε, σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών αναφέρονται τα εξής. Διαπιστώνουμε ότι παραποιούνται τα περιστατικά που αναφέρονται στη δήλωση του κ. Καψή σχετικά με την σημερινή συνάντηση που είχε με τον πρεσβευτή μας κ. Ακιμάν. Σε αυτή τη συνάντηση δεν υπήρξε θέμα ελληνικής διαμαρτυρίας. Άλλωστε, η χθεσινή διαμαρτυρία των Ελλήνων είχε απορριφθεί. Ο κ. Καψής στη συνάντηση που είχε με τον πρεσβευτή μας επιβεβαίωσε ότι η ελληνική πλευρά θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Δευτέρας. Επίσης, ο κ. Καψής δεν αναφέρθηκε σε προκαταρτικούς όρους. Και η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών συνεχίζει. Χτες στις 7 το απόγευμα, στη συνάντηση μεταξύ επάρχου και βοηθού νομάρχου Εύρου και των αντιπροσωπιών τους, δεν υπήρξε ταυτότητα απόψεων ως προς το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Και αυτό συμφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση στο φυλάκιο Εύρου τη Δευτέρα για την επιτόπου εξέταση της κατάστασης και τη σύνταξη πρωτοκόλλου. Σε αυτή τη συνάντηση, δηλώνει τώρα ο κ. Καψής, δεν θα συμμετάσχει η ελληνική πλευρά, η οποία αποφεύγει την επιτόπου συνάντηση και τοποθετεί τον εαυτό της στη θέση του διαιτητή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, σημειώνει: διαψεύδεται κατηγορηματικά η ανακοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Καψής κάλεσε σήμερα τον κ. Ακιμάν και επανέλαβε την ελληνική διαμαρτυρία προσθέτοντας τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και πετώντας ηθική και ηλική αποζημίωση. Ουδεμία άλλη συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα έγινε. Σχετικά με την απάντηση του Νομάρχη Εύρου, διευκρινίζεται ότι πρώτον δεν αρνούμεθα τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού επεισοδίου, δεδομένου ότι η ελληνική πλευρά έχει απόλυτο δίκιο και δεν έχει τίποτα να αποκρύψει. Δεύτερον, η προϋπόθεση ηθικής και ηλικής αποκατάστασης ετέθη όσον αφορά την απόφαση του Τούρκου Νομάρχη, όπως κατά τη συνάντηση καθοριστεί τοπικά η οριογραμμή. Τρίτον, είναι εξοργιστική και απαράδεκτη μέθοδος να προκαλούνται επεισόδια με ανθρώπινα θύματα για να επιδιωχθεί ο καθορισμός και η αλλαγή του ορίου γραμμής.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επανέλαβε σήμερα ότι ο ίδιος και το κόμμα του υποστηρίζουν παγίως πως είναι ανάγκη να υπάρξει ελληνοτουρκικός διάλογος. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε τη δήλωση αυτή στα μέλη της Επιτροπής Ελληνοτουρκικής Φιλίας που τον επισκέφθηκε και πρόσθεσε ότι επικροτεί τη σύσταση και τη δραστηριότητα αυτής της Επιτροπής. Οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι, κύριοι Εύερτ Κούβελας και Ανδριανόπουλος, παραιτήθηκαν σήμερα από το βουλευτικό τους αξίωμα. Με διάταξη νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, ρυθμίζεται το θέμα του εκτάκτου προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στη διάταξη καθορίζεται ότι οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού μετατρέπονται σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αρούστου χρόνου υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Να περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Αίσθηση έχει προκαλέσει τόσο διεθνώς όσο και στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση η χθεσινή απόφαση των Σοβιετικών Αρχών να τερματίσουν την εκτόπιση του Αντρέη Ζαχάροφ και της γυναίκας του Γέλενα Μπόνερ και να τους επιτρέψουν να επιστρέψουν στη Μόσχα και να ζήσουν χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Σήμερα έγινε επίσης γνωστή αποφυλάκηση του Τάταρου αγωνιστή Μουσταφά Τζεμελιόφ, που έχει περάσει 12 χρόνια στη φυλακή εξαιτίας των αγώνων του υπέρ της επιστροφής των Τατάρων στην πατρίδα τους Κρυμαία και σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτορία, μεγάλος ενθουσιασμός επικρατεί μεταξύ των διαρωμένων της Μόσχας, ενώ ακόμα και γνωστοί αντιφρονούντες δηλώνουν τώρα ότι η κατάσταση τίνει να αλλάξει ριζικά στη Σοβιετική Ένωση του Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ενδεικτική αυτή τη αλλαγή είναι και η σημερινή επισήμανση του πρακτορείου ΤΑΣ για τις προχθεσινές ταραχές στο Καζακστάν. Σύμφωνα με το ΤΑΣ, οι διαδηλώσεις δικαιολογούνται από τις ελλείψεις στη διανομή τροφίμων σε αυτή την Σοβιετική Δημοκρατία. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε απόψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης Έντουιν Μιζ ότι ο πρόεδρος Ρέιγκαν είναι πιθανό να τελούσε υπό την επίρρεια φαρμάκων όταν ενέκρινε την πώληση του πρώτου φορτίου όπλων στο Ιράν. Κατά τον κύριο Μιζ αυτό θα εξηγούσε γιατί ο κύριος Ρέιγκαν δεν θυμάται πια τίποτα για εκείνη την απόφασή του. Πάντως η έρευνα των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής και της Γερουσίας φαίνεται να προχωράει και απόψε ανακοινώθηκε ότι η Επιτροπή της Βουλής για τις Μυστικές Υπηρεσίες αποφάσισε να εξετάσει τον απόστατο στρατηγό Ρίτσαρντ Σέκοντ, που θεωρείται άνθρωπος κλείδι τόσο για τις μυστικές επαφές με την Τεχεράνη όσο και για την παράνομη χρηματοδότηση των Κόντρας. Τουλάχιστον 30.000 φοιτητές διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Σανγκάης με συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος στη διαδήλωση. Οι Κινέζοι φοιτητές ζητούσαν επίσης την απελευθέρωση 200 συμφοιτητών τους που είχαν συλληφθεί στη διάρκεια χθεσινής διαδήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών είναι οι μεγαλύτερες από την εποχή της πολιτιστικής επανάστασης και έχουν ήδη επεκταθεί και σε δεκάδες επαρχιακές πόλεις. Μεγάλες φοιτητικές και μαθητικές εκδηλώσεις έγιναν σήμερα επίσης και σε διάφορες ιταλικές πόλεις. Κύριο αίτημα των Ιταλών διαδηλωτών είναι η παραίτηση της Υπουργού Παιδείας κυρίας Φαλκούτσι και η εγκατάλειψη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που έχει ήδη εξαγγελθεί. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαδηλώσεις των Κινέζων και των Ιταλών νέων που ήταν ειρηνικές, η διαδήλωση 10.000 Γερμανών κατά της κατεδάφισης παλαιών κτηρίων στο κέντρο του Αμβούργου κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις με αποτέλεσμα να σημειωθούν 50 τραυματισμοί. Τέλος, 50.000 Αργεντινοί διαδήλωσαν στο κέντρο του Μπένος Άιρες κατά της απόφασης του πρόεδρου Ραούλ Αλφονσίν να τερματιστούν οι δίκες κατά στρατιωτικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια και δολοφονίες στη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας. Με μόνη διαφωνούσα χώρα, το Ιράκ, οι υπόλοιπες 12 χώρες μέλη του ΟΠΕΚ αποφάσισαν τελικά σήμερα να περικόψουν κατά 7,25% την πετρελαϊκή τους παραγωγή στο προσεχές εξάμηνο, έτσι ώστε να φτάσει στα 18 δολάρια τον Φεβρουάριο η τιμή του μαύρου χρυσού, εννοείται το βαρέλι. Η απόφαση αυτή οφείλεται στην αλλαγή της πάγιας μέχρι τώρα πολιτικής της Σαουδικής Αραβίας, που αρνιόταν να περικόψει την παραγωγή της. Εκλογές πραγματοποιούνται αύριο στα 15 περιφερειακά τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ανάδειξη τοπικών διοικήσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού ΕΡΤ αποφάσισε την αναστολή της 12ωρης απεργίας που είχε αναγγελθεί για τη Δευτέρα. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Γιώργο Μελανίτη.
Για σήμερα, Κυριακή, περιμένουμε αρκετό κρύο στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, όπου σε αυτές τις περιοχές θα χιονίσει στις ορεινές ζώνες και πιθανώς και σε παιδινές. Ας δούμε σαν αναλυτικά τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές και χιόνια στις ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Υπάρχει πιθανότητα να χιονίσει και σε πολλές παιδινές περιοχές. Στην Νότια Ελλάδα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές αλλά και με διαστήματα με βελτίωση. Οι άνεμοι στην αρχή θα είναι βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε νότιο-δυτικούς και θα ξαστερήσουν, θα γίνουν 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα κεντρικά και βόρεια κατά μέσον όρο από μείον 3 ελάχιστη μέχρι 11 βαθμούς μέγιστη και στα νότια από 4 μέχρι 11 βαθμούς. Στην Καλαμάτα θα έχουμε παροδική συννεφιά, ασθενείς ανέμους και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 5 μέχρι 12 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε αρχικά σχεδόν άθλιο καιρό, μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει και υπάρχει πιθανότητα αργότερα να βρέξει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι βόρειο-δυτικοί ισχυροί που θα γυρίσουν σε νότιο-δυτικούς μέτριους και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 5 μέχρι 10 βαθμούς κρύο. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιά με χιονόνερο και πιθανώς και πρόσκαιρα να χιονίσει στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και κρύο, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 0 μέχρι 6 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καληνύχτα σας.